πραγματικά κάποιοι πρέπει να κρατάνε. Στο διοικητικό, συγγνώμη. Όχι, πρέπει να οριστεί κάτι γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Αυτά πρακτικά, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα... Θα ορίσουμε έναν από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο προσωπικός πρόεδρος θα εκλέξει... Ορίστε. Ο πρόεδρος έναν εργαζόμενο της Γενικής. Πολύ καλά. Ωραία. Αλλά απλά ένας γραμματέας να αναλάβει ένα γραμματικό. Να προχωρήσουμε με ονοματικό όνειμο λοιπόν έναν εργαζόμενο της ΜΜΕΛ και να προχωρήσουμε στην τίμη του πρακτικών. Παρακαλώ θερμά. Ωραία. Θα πρέπει να επαναλάβω λοιπόν ότι σύμφωνα με την 407 από 10 Δεκάτου του 2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λέει προτείνεται το εξής Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ, το οποίο καλείται να εκλέξει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Η πρόταση λοιπόν είναι να διοικείται η νέα ανώνυμη εταιρεία από ένα τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό δεν προέκυψε από μόνο του. Είναι στο θεσμικό πλαίσιο των ΑΕ. Όχι, δεν είναι απολύτω. Η πρόταση λοιπόν είναι για τον Δημοτικό. Παρακαλώ να μην με διακόπτετε και να σεβαστείτε τη διαδικασία, η οποία θα έχει και ερωτήσεις και απαντήσεις και τοποθετήσεις. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Κρατάτε σημειώσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η πρόταση λοιπόν είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κλιμάτος Νικόλαος ως πρόεδρος, η Δημότησα και κάτοικος Αντιμάρχειας ΠΟΥ κυρία Γρηγορίου Ειρήνη, και ένα μέλος το οποίο θα ψηφιστεί μέσα ακριβώς από τους μετόχους της ΑΕ, τους 21 μετόχους, τους 21 μέλη της ΟΚΟΜΟΣ. Δεύτερον, καλούμαστε, σύμφωνα με την 193 από 5 Εβδόμου του 2013, να πάρουμε εκ νέου απόφαση ως Γενική Συνέλευση πλέον της ΑΕ, γιατί η προηγούμενη ήταν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΒΜΕΛ ΕΠΕ και όχι της ΒΜΕΛ ΑΕ, προκειμένου να καταβληθεί το ποσό των 65.000,07,28 ευρώ της ΒΜΕΛ ΑΕ που αναλογεί στο Δήμοχο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Απόφαση νούμερο 193. Θα σας τα δώσω όλα γραμμένα. Είναι η εισήγησή μου έτοιμη, την οποία μπορώ να μοιράσω και σε όλους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην απόψινή συνάντηση παρίστασε ο κύριος Δήμαρχος, όπως προανέφερα, ο πρόεδρος της επιχείρησης, αλλά και αυτός που έχει την επιμέλεια των λογιστικών της επιχείρησης, ο κύριος Χρυσόπουλος, τον οποίο θερμά ευχαριστώ, και θα μπορεί κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων να δεχθεί τις ερωτήσεις σας, προκειμένου αυτές να μην υπάρξει καμία σκιά σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Επιτρέψτε μου λίγο να πω τη διαδικασία. Την εισήγηση θα κάνει ο κύριος Δήμαρχος. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις. Είμαι όμως υποχρεωμένη να σας πω το εξής, αφού ρώτησα επισταμένο σήμερα διακεκριμένους και οικονομολόγους, αλλά και νομικούς, όπως και ορκωτολογιστή, να επισημάνω το εξής, πριν προχωρήσουμε στα θέματα της ημερήσιας. Επειδή εδώ δεν πρόκειται για μία εκδήλωση στην αίθουσα της Αγίας Τριάδας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά για μία γενική συνέλευση μιας εταιρείας. Και επειδή εδώ θα μιλήσουμε για διαχειριστικά, οικονομικά, και όχι μόνο θέματα για τους εταίρους μας, αλλά και για το πελατειακό μας κοινό, για ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και ενδεχομένως να μπούμε σε δεδομένα που αφορούν επιχειρηματίες που μπορούν να χρωστούν ή να μην πρέπει να ακουστεί το όνομά τους. Θεωρώ ότι εύλογο δεν πρέπει να εκθέτουμε που δεν ήταν έναν. Από την δική μας τη μεριά, ευθασώς και ξεκάθαρα, από τη μεριά του Δήμου, και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, και από τη μεριά τη δική σας, ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη να παραμείνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντιθέτως, συνεχίζω και επιτρέψτε μου, θεωρούμε ότι με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οποιαδήποτε
μορφή παραπληροφόρησης, για να μην πω κάτι βαρύτερο, υπήρξε τις προηγούμενες μέρες, νομίζω ότι θα διελευκανθεί και θα λάμψει η αλήθεια, όσο κι αν αυτή σε κάποιους αρέσει ή σε κάποιους δεν αρέσει. Θεωρούμε λοιπόν ότι εμείς θεωρούμε την παρουσία των μέσων επιθυμητή. Εάν όμως, σύμφωνα με την πεπατημένη και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω από ορθωτούς λογιστές, εάν έστω και ένας μόνο μέτοχος δεν επιθυμεί την παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παρακαλώ να μας το δηλώσει τώρα και θα παρακαλούσα με απόλυτο σεβασμό στο έργο των μέσων, εάν αυτό αποφανθεί έστω και ένα μέλος της λαϊκής, της γενικής μας συνέλευσης, να αποχωρήσετε με σεβασμό προς την άποψη αυτή. Εάν λοιπόν κάποιος από εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι, επιθυμεί να αποχωρήσουν τα μέσα, παρακαλώ να το εκφράσει τώρα. Παραμένουν λοιπόν τα μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θα κάνετε την εισήγηση. Θα κάνουμε πρώτα ερωτήσεις. Σε αυτά που είπατε. Σε αυτά που είπατε. Μέχρι τώρα. Τη διαδικασία είπα. Τη διαδικασία. Είπατε κάποια πράγματα που δεν στέκουν. Και θέλει απάντηση. Μισό λεπτό πριν την εισήγηση του Δημάρχου. Έκανε μία εισήγηση, κυρία Πρόεδρε. Ναι, πρέπει να δώσαμε κάποιες εξηγήσεις. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Σας ακούω. Σας ακούω. Λοιπόν, επικαλεστήκατε μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν πρόλαβα να τη γράψω, γιατί εκ των υστέρων το σημείωσα. 407. Η 407. Λοιπόν, η οποία λέει για τριμελείς. Εμείς έχουμε μία έσταση πάνω σε αυτό. Η έσταση είναι ότι είμαστε 21 μέτοχοι. Οι 6 είμαστε από την Αντιμάχια, οι 15 είναι από την Κέφαλα. Και είπαν, σύμφωνα με το καταστατικό, μπορεί να είναι πενταμελές. Να είναι ένας εκπρόσωπος από την Αντιμάχια, που είναι και ο πυρήνας ίδρυσης της ΔΜΕ, και ένας από την Κέφαλα. Πάει αυτό. Μέχρι τώρα, υφίστατο ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο δεν συνεδρίασε ποτέ. Δεν πήρε καμία απόφαση, ούτε εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση. Πώς υπήρχε, αυτό δεν το ξέρω. Απόφαση 193, την έχω εδώ, του Δήμου. Τι λέει η απόφαση 193. Να τη διαβάσω. Με την υπαρίθμο τάδε του συμβολιογράφου Κο Εμμανουήλ Καπουκρή εγκρίθηκε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας Δημέλα ΑΕ που προήλθε από μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνη με την επωνυμία βιοτεχνία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αφήστε μας, σας παρακαλώ πολύ. Είπες ότι πρέπει να πούμε αλήθειες. Ναι. Θα τις υποστείτε λοιπόν τις αλήθειες. Μα δεν κάνατε ερώτηση. Ερώτηση είναι. Ερώτηση, σας παρακαλώ πολύ. Εδώ υπήρχε μία έκθεση εκτίμηση ορκωτών ελεκτών, την οποία δεν ξέραμε εμείς τίποτα. Για να οριστούν ελεκτές, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, παίρνεται απόφαση από τη Γενική Συνέλευση. Ποιοι θα οριστούν και πώς είναι η αποζημίωση της σύμφωνας. Το οποίο δεν έγινε. Πάμε παρακάτω. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε με την 190. Όταν επικαλείστε.